Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Φιλελεύθερο, οι 20 πλουσιότεροι Κυπραίοι έχουν αθρηστικά μαζί περιουσία, μάλλον ενεργητική περιουσία, που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά είναι Ευθύβολος Παρασκευαγής 450 εκατομμύρια, Πλάτων Μάριος Κώστας Λανίτης 400 εκατομμύρια, Ανδρέας Πίτας 260 εκατομμύρια, Νίκος Σαγόλας 240 εκατομμύρια, Έλενα Βροσιάδη 200 εκατομμύρια, Ανδρέας Γενόπουλος 103 εκατομμύρια, Ανδρέας Καϊσής 90 εκατομμύρια, Χαράλαμπος Πατήχης 70 εκατομμύρια, Γιώργος Βασιλείου που έκαμε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, που λέει ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες και να κόβουμε μισθή κλπ. Σύμφωνα με δικά του στοιχεία φυσικά, ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος του ΑΚΕ, έχει υπερουσία 70 εκατομμύρια. Δήμος Χρήστος και Γλαύκος Μουσκή 68 εκατομμύρια. Μιχαλάκης Παντελής και Γεώργιος Λεπτός 56 εκατομμύρια. Νίκος Ερμής Σότου και Στέφανος Στεφάνου 48 εκατομμύρια. Κωστάκης και Λούις Λοΐσου 42 εκατομμύρια. Θεόδωρος Αριστοδήμου 38 εκατομμύρια. Άλεξη Σωτηρίου 36 εκατομμύρια. Γιώργος Πέτρος και Άρης Βασιλόπουλος 36 εκατομμύρια. Ανδρέας Ελευθεριάδης 36 εκατομμύρια. Παναγιώτης Ξηδάς 34 εκατομμύρια. Και Δίνος Λευκαρίδης 34 εκατομμύρια. 20 πλουσιότεροι Κυπραίοι αθρηστικά έχουν 3 δις ενεργητική περιουσία σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι. Επίσης, η Ιερά Μονή Κύκου έχει ενεργητική περιουσία 554 εκατομμύρια και η Ιερά Αρχιεπισκοπή 123 εκατομμύρια μόνο. Η Μητρόπολη Λεμεσού 55 εκατομμύρια. Στον προϋπολογισμό του 2011 διαβάζουμε, η οποία προϋπολογισμός μπορεί να βρεθεί μέσα στο ίντερνετ, στην επίσημη ιστοσελίδα του κράτους, όπου διαβάζουμε στη σελίδα 16 για τα έσοδα. Διαβάζουμε για τα δημόσια έσοδα του κράτους και μαθαίνουμε ότι πέρσι τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ο ενεργός ενήλικος πληθυσμός, που έχει εισόδημα πέραν των 20.000 ευρώ το χρόνο, κατέβαλε στο κράτος ως φόρο το ποσό των 608 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κύπρος έχει πληθυσμό περίπου 850.000 ανθρώπους. Αν αφαιρέσουμε τους ανήλικους, τους συνταξιούχους και αυτούς που έχουν εισοδήματα κάτω από 20.000 ευρώ, δηλαδή που υποχρεούνται να κατεβάλουν φόρο, πόσοι μένουν περίπου από τους 850.000 Κυπρέους, ας πούμε χάρη στις ζήτησεις, περίπου 350.000 μισθωτοί, που μπορεί να είναι και λάθος, αλλά για χάρη στη ζήτηση ας πούμε ότι είναι 350.000 μισθωτοί. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα, ο Γιώργος, η Αντρούλα, ο Πάμπος κλπ, οι οποίοι είχαν αποδοχές πέραν των 20.000 ευρώ, κατέβαλαν προς το κράτος, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα του προπολογισμού του κράτους, πέρσι κατέβαλαν τα φυσικά πρόσωπα ως φόρους 608 εκατομμύρια ευρώ. Και περνάμε τώρα στη φορολογία των νομικών προσωπών, δηλαδή των εταιριών. Σύμφωνα με στοιχεία του κράτους που βλέπουμε στον καταλόγο, όλες τούτες οι χιλιάδων εταιριών που είναι εγγεγραμμένο στον έφορο εταιριών της Κύπρου, δηλαδή υπάρχουν δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία που ένα γραφείο, ας πούμε, έχει πέραν των 50.000 εταιριών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους μας, όλες αυτές οι χιλιάδες εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, κατέβαλαν πέρσι
645 εκατομμύρια. Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα κατέβαλαν 608 εκατομμύρια και τα νομικά πρόσωπα οι ούλες τούτες εταιρείες μόλις 645 εκατομμύρια. Και μάλιστα την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2009, αυτές οι χιλιάδες χιλιάδων εταιρείων κατέβαλαν περισσότερα ποσά, δηλαδή 740 εκατομμύρια, αλλά το 2010 είπαμε να τους το μειώσουμε τις καμένες λόγω της κρίσης. Ενώ οι μισθωτοί το 2009 πλήρωσαν 571 εκατομμύρια, την επόμενη χρονιά αυτούς είπαμε να τους το αυξήσουμε σε 608 εκατομμύρια. Δηλαδή όλες οι εταιρείες, οι χιλιάδες χιλιάδων στην Κύπρο, κατέβαλαν φόρο 645 εκατομμύρια. Και οι 20 πλουσιότεροι Κυπραίοι έχουν αθρηστικά περιουσία 3 δις. Και για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της κοροϊδίας, απλά να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν ήδη οι τοκογλύφοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη από τόκους, δηλαδή οι τράπεζες μας, οι αγαπημένες, η Τράπεζα Κύπρου το 2010, πριν να γίνει το PSI και το περίφημο κούρεμα, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 330 εκατομμυριάκια. Και η Μαρφίλ Λαϊκή 178 εκατομμυριάκια. Και μιλούμε μόνο για δύο εταιρείες. Και συνολικά όλες οι χιλιάδες χιλιάδων εταιρείων στην Κύπρο κατέβαλαν 645 εκατομμύρια. Αλλά κατά τα άλλα είπαμε ότι για όλα αυτά είναι οι μισθωτοί και αυτούς πρέπει να κυνηγήσουμε για να φορολογήσουμε. Ακούμε ένα στοιχείο. Σύμφωνα με τον προπολογισμό, επίσημα στοιχεία του κράτους, η φόρη περιουσία της χρονιάς του 2010 ανήλθαν στα 158 εκατομμύρια. Τη στιγμή που, που οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης, που ξέρουμε όλοι ποιοι μπορεί, ο Αρχάγγελος ας πούμε ανήκει στην Ιεράν, στον Άγιον Τζίκο, και αυτά που λέτε. Αλλά κατά τα άλλα αυτά είναι μισθωτή.